Πάμε στα ευχάριστα στο ρεπορτάζ σου να καλωσορίσω και τον Βαγγέλη Περί. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno, maestro. Come va? Benissimo, lei? Bene, bene, grazie. Πάμε. Πριν από λίγες μέρες, λοιπόν, η Ναταλία Γερμανού είχε εμφανιστεί στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και είπε ότι έχει έναν σύντροφο που είναι 2 χρόνια μικρότερός του. Ναι. Με αφορμή αυτό, λοιπόν, εγώ να. Του. Δύο χρόνια. Αυτός είναι μικρότερός της. Σωστά. Με αφορμή, λοιπόν, αυτό, εγώ έψαξα να βρω. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Μπράβο. Και πολύ θα το χαρεί να είναι μικρός ο κόσμος και βρήκα κοινό μας γνωστό. Και θα σας πω λοιπόν ποιος είναι ο νέος σύντροφος της Ναταλίας Γερμανού. Για αρχή γνωρίστηκαν το καλοκαίρι του 2019 που μας πέρασε στα μέσα του καλοκαιριού, όταν η Ναταλία Γερμανού βρέθηκε κάπου. Wikipedia. Πριν από 2 καλοκαίρια. Τι είναι αυτό που βλέπω, δεν τρέπεσαι. Πριν από 2 καλοκαίρια. Το 19 ήταν πριν 1 καλοκαίρι. Όχι τώρα, ήταν αφού πέρασε το 20. Όχι τώρα το πριν 3 μήνες. Άστα, ρε παιδί, να πει το ρεπορτάζ. Έχει σημασία, ρε παιδιά, γιατί άμα το γνώρισε την καραντίνα, να ξέρουμε τι που ήταν, στο σπίτι του. Το 19. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν είναι 52 ετών, είναι όντως 2 χρόνια μικρότερος από την Ναταλία Γερμανού και είναι στέλεχος, εγώ θα πω μεγάλο στέλεχος, στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Σε πολύ γνωστή εταιρεία τηλεπικοινωνιών, λοιπόν. Λύνει και δένει αυτός ο άνθρωπος, με πολύ απλά λόγια να σου το πω. Λύνει και δένει. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Έχει κάνει... το σήμα στο στιβούλα, ρε παιδί μου, πώς να κάνει κάτι. Γιατί δεν βλέπουμε... Έχει κάνει την οικογένειά του, χώρισε πριν από κάποια χρόνια και όταν συναντήθηκαν... ποιος με ρωτάει. Από το κοντρόλ, έλα, έλα. Καίγεστε, καίγεστε. Είναι διαζευμένος λοιπόν και όταν συναντήθηκαν ήταν και δύο σε μια πάρα πολύ ωραία στιγμή τους. Ωραίο. Ήταν έτσι η συγκυρία όπως μεταφέρει ο κοινός μας. Κοινός όχι. Κοινός ρουφ. Τέλος πάντων. Ο κοινός ρουφ. Ναι, είναι πιο κοντά στον άνθρωπο αυτό. Ναι. Σύμφωνα λοιπόν και με το ζευγάρι, δεν υπάρχει το ενδεχόμενο του γάμου. Γι' αυτό και η Ναταλία Γερμανού στην συνέντευξη ήταν πολύ χαλαρή. Ήταν, καλά, ποτέ δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Αυτά θα φέρνει η ζωή, Νίκο μου. Το ξέρεις. Είναι και δύο πολύ κατασταλαγμένοι σε αυτό το θέμα. Είναι δύο άνθρωποι που περνάνε όντως πραγματικά καλά. Είναι χαλαρή η σχέση τους. Και είναι απόφαση της Ναταλίας Γερμανού για πρώτη φορά να μην πει τίποτα ποτέ και σε κανέναν. Μπράβο την. Όχι για κάποιον άλλο λόγο, αλλά γιατί τόσα χρόνια το να γνωρίζουμε όλοι τα πάντα για την σχέση της. Δεν είναι ίδια από εκείνη, βέβαια, να παράγει. Εμείς θα αποκαλύψουμε ποιος είναι, θα τον δούμε ή όχι. Δεν είναι και στη δημοσιότητα. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν το επιθυμεί. Μόνο το μόνο μπορώ να σας πω, επειδή το γνωρίζω τον άνθρωπο, μοιάζει πάρα πολύ στον Γιώργο Νινιό. Γιατί δεν έπαιρνε κινητό από αυτόν, αν ήθελε ο άνθρωπος να πω το όνομά του, θα το έλεγα και το έχω και το ξέρω. Καλά κάνει. Φαντάζομαι και η Ναταλία Γερμανού. Εκτός από έρωτα πάντως αυτοί οι δύο έχουν και σήμα καμπάνα από ό,τι καταλαβαίνω. Και έχω και καινούριο κινητό. Λίγα και καλά, Φέη μου, λίγα και καλά. Μοιάζει στο Γιώργο Νινιό. Μάλιστα, να είναι καλά, να είναι ερωτευμένοι πάντα. Δεν ήθελε. Δεν θέλει. Ρε παιδιά, άμα δεν είναι στη δημοσιότητα, δεν θέλουμε κι εμείς. Να μου πει τώρα το Γιώργο Κατζιμπάρδο, τι και τον ξέρουμε, τον ξέρουμε. Μα. Ναι, ο κύκλος τον ξέρει. Αλέξη.